κράτε! Ο Σίντερ και ο Μπρόκ είμαστε. Εντυπωσιακή μάχη. Μήπως... Σπίτι, τώρα! Ο Όντιν έχει τον Ατρέα. Όχι, όχι. Πάω να ετοιμάσω μια πύλη. Άντε, λοιπόν. Δεν είναι μακριά. Πόσο χαίρομαι που έκανες νέους φίλους. Παρά η άσχημα το Μιόλνιρ, έτσι. Το ξέρες ότι εμείς το φτιάξαμε, ε? Το έχεις αναφέρει. Το ξέρω. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν άκουγες. Τουλάχιστον το τσεκούρι θα καταφέρνει μια χαρά. Αυτός ήταν ο στόχος. Όλα έτοιμα. Έτσι θα πας σπίτι. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις στα βασίλεια με τον Bifrost. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες, αλλά ό,τι τα έχει κλειδώσει. Και κάτι τελευταίο, μικρούλι. Αν έχεις Aesir στο κατόφλι σου, τότε το προστατευτικό σύμβολό σου χάλισε. Αφού διώξεις τον Όντιν, έχεις κάποιο καταφύγιο για απόψε. Και δεν εννοώ τον ομιλητικό τύπα. Δεν θα εγκαταλείψω το σπίτι μου. Α, ναι? Και τι θα εμποδίσει τον μπαβάρα των πάντων από το να σε παρακολουθεί ή να κάνει φίλο και φτερό το σπίτι σου ενώ εσύ κοιμάσαι? Τίποτα, έτσι δεν είναι? Πήγαινε φέρε το γιο σου και εγώ θα μιλήσω σε κάποιον συγκεκριμένο που θα σας φιλοξενήσει κάτι. Ετοιμαζόμουν να σε ψάξω. Είσαι εντάξει? Εσύ? Τι γύρευε εδώ? Να πληρώσω για τη σκεπή. Και... με προσκάλεσε στο Άσγκαρντ. Αλήθεια? Δεν άκουγα τίποτα όταν βγήκατε έξω. Του είπα όχι. Προφανώς. Ωραία. Γιατί αναζητούσες τον Τιερ? Αν σου έλεγα πως τον αναζητούσα, θα μου έλεγες να σταματήσω. Οπότε έκρυψες την αλήθεια. Από μένα. Ήθελα να σου το πω. Πραγματικά, αλλά... τώρα που το ξέρεις, πρέπει να δεις κάτι. Όχι! Εμπιστεύσουμε, θα θέλεις να... Εσένα! Έχασες την εμπιστοσύνη μου. Άσε με να την ξανακερδίσω. Να σου δείξω τι βρήκα. Εξάλλου, ο Όντιν δεν είπε την τελευταία του λέξη. Ούτε ο Θόρ. Και προφανώς μπορούν να μπουν και να ανοίξουν τρύπες στο σπίτι μας όποτε θέλουν. Ένας τρόπος υπάρχει για να τους ξεφορτωθούμε. Και νομίζω τον ξέρω. Κύριε. Δείξε μου. Πάρ' τα πράγματά σου.
Είσαι έτοιμος. Μπρος. Τα ρέστα δικά σου, μπάσταρδε! Πού θα πάμε? Στον παλιό ναό στο Αγριόδασος. Γιατί? Θα σου το εξηγήσω καλύτερα όταν φτάσουμε εκεί. Είπε κάτι άλλο, Όντιν, όσο ήσασταν έξω? Ναι, ότι δεν νοιάζεται πια για το Γιότουνχάιμ. Ότι μπορούν να κρατήσουν οι γίγαντες τα μυστικά τους. Απέτρεψε το Ράγναρκ με το δικό του τρόπο. Λες να ξέρει ότι οι γίγαντες έχουν πεθάνει? Με απασχολεί περισσότερο ότι δεν τον νοιάζει πια. Τι να σκαρώνει? Τι συνέβη εδώ, τόσο κοντά στο σπίτι? Θες πολεμάνε μεταξύ τους τώρα? Δεν είναι δικά τους, Βελή. Κάτι άλλο είναι εδώ έξω. Σχεδόν φτάσαμε στη γέφυρα. Α, τελικά έπεσε η γέφυρα. Πρέπει να βγούμε άλλον δρόμο προς τον αέρα. Γιατί ήρθες μόνος σου μέχρι εδώ, μήτε? Είδα όνειρα. Με καλούσαν εδώ. Όνειρα. Δοκίμασε να το τραβήξεις με τις λεπίδες σου. Παρακαλώ. Όπα! Πώς! Όχι. Είδες καλύτερα. Ληστές χέλ τώρα. Ποιος το κάνει αυτό? Καλύτερα να μην ελπίζουμε ότι ο δικός τους εχθρός είναι φίλος μας. Ναι. Στάσου. Ανάθεμά το, αδερφέ. Τι ήταν αυτό? Κάτι δυνατό και επικίνδυνο. Σε επιφυλακή. Βεβαίως. Είμαι σε μεγάλη επιφυλακή. Πότε κατέρευσε αυτή η γέφυρα? Πριν από αρκετό καιρό. Δεν έφταιγα εγώ. Νάτος ο ναός. Πρέπει απλά να βρούμε έναν δρόμο. Ό,τι κι αν είναι, δουλεύει γρήγορα. Θυμάσαι τότε που είχα πει ότι ίσως κάποιος μας έδινε απαντήσεις για τους γίγαντες και τον Λόκι? Εννοείς τον Τίερ, τον παλιό θεό του πολέμου αυτού του τόπου. Αυτόν που έχει πεθάνει. Ναι, για πεθαμένο, Όντιν έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να μην βρεθεί ποτέ. Σωστά. Ξέρει πως ο Τίερ μπορεί να ενώσει τα βασίλεια εναντίον του. Και ήταν ο μεγαλύτερος σύμμαχος των γιγάντων. Οπότε. Αρκετά. Ληστείς, τα αριστερά! Λίστα! Για δες, πολύ γρήγορα επιστρέφουν από τους νεκρούς, έτσι. Go!
Αυτή η κολόνα δεν ήταν εκεί την τελευταία φορά. Όπως έλεγα, ο Τύρι ήταν σύμμαχος των γιγάντων. Και αν τον βρούμε, θα μας υποστηρίξει. Και αν κάποιος ξέρει ποιος υποτίθεται ότι είμαι, είναι αυτός. Αν βρίσκεται εκεί έξω, πρέπει να τον βρούμε. Έτσι δεν είναι? Ακούω πολλά άνθρωπα. Τι ξέρεις τα σίγουρα? Θα δεις σύντομα. Εσύ τι λες? Δεν μπορώ να φανταστώ τι βρήκε, αλλά λέει ότι έχει στοιχεία. Ήρθαμε ως εδώ. Ας τα δούμε. Πολύ νεκρή εδώ. Καλύτερα να συνεχίσουμε. Πολύ αργά. Πατέρα, με τις λεπίδες. Κάψ' τους. Πίσω σου. Πρόσεχε. Ανύπνος έχει δίκιο. Βάλ' τους φωτιά, αλλιώς θα συνεχίσουν να έρχονται. Πίσω σου, αδερφέ. Δεν είναι τέλειο που ο Φίμπουλ Γουίντερ εξασθένισε τη χρήσιμη μαγεία μας, αλλά όλα τα φρικτά πράγματα ευδοκιμούν την κατάλληλη στιγμή. Πίσω σου! Σκότωσε άνδρας του χειμώνα. Ναι, ακριβώς έτσι. Αναρωτιέμαι ποιον εννοούν. Βελτιωθεί αρκετά σε αυτό. Άλλο ένα φρικτό. Τα δεξιά!
Φαίνεται πολύ κρύο. Έχω δει πολλές αιματοχυσίες στη ζωή μου, αλλά αρκετά για ένα πρωινό. Όχι! Αδερφέ! Πατέρα! Σέκερνε ρε! Ένας κυνηγός! Να είσαι σε επιφυλακή, αδερφέ! Νομίζω πως βρήκαμε το θηρευτή! Ελπίδα σου έσπασε, αδερφέ. Μη σταματάς να κινείσαι, εντάξει. Τα κέρατα του λάπου, ίσως είναι αδύνατο σημείο. Ένας κυνηγός! Να είσαι σε επιφυλακή, αδερφέ! Νομίζω πως βρήκαμε το θηρευτή! Ο Θόρ, ο Όντιν, και τώρα κυνηγεί στο δάσος μας. Δεν είμαστε πια ασφαλείς εδώ.
Πατέρα, η ασπίδα που σου έδωσε η μαμά. Ο Θόρ της έκανε ζημιά, αλλά τώρα... Ίσως να τις ρίξουν μια ματιά οι νάνοι. Ίσως αργότερα. Έλα, μπορούμε να μπούμε από εδώ. Ατρέα, γιατί ήρθαμε εδώ. Λοιπόν, θυμάσαι τους βωμούς που βρήκαμε με τις ιστορίες των γιγάντων που αριστερά απεικονίζονταν η προέλευση... και δεξιά η μοίρα τους. Ναι, βρήκαμε πολλούς. Τους έχω δει. Να, σημαίνουν πιο πολλά από όσα νομίζαμε. Η κολόνα κατέρευσε πρόσφατα. Αλλά ο δωμός είναι στην άλλη πλευρά. Εδώ γύρω όλα έχουν την τάση να καταραίουν. Ο Φίμπουλ Ουίντερ φτύρει τα πάντα. Ακόμα και τις πέτρες. Πώς ξέρεις πάντα πώς να τα βρεις. Παρακολουθείς. Άλλο και τούτο. Έλα. Ατρέα, στάσου. Ναι, δεν νομίζω ότι περιμένει. Τι είναι αυτό, μικρέ? Πού είμαστε? Κάπου που προοριζόταν μόνο για γίγαντες. Αυτοί οι βωμοί λένε τις ιστορίες σου στον κόσμο. Αλλά τις πραγματικές ιστορίες, τις κρυφές ιστορίες, τις φύλαξαν εδώ, μέσα. Θυμάσαι την ιστορία του Σκόλ και του Χάτι, των λυκογιγάντων. Ο Όντιν τους εχμαλώτησε γιατί πιστεύει ότι έτσι θα ελέγξει το πότε θα ξεκινήσει το Ράγναροκ. Το θυμάμαι. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Να, εδώ οι γίγαντες ελευθερώνουν το Σκόλ και το Χάτι. Είναι ελεύθεροι. Είναι το παρελθόν ή το μέλλον. Εξαρτάται από το πότε το βλέπεις. Μίλησε σαν γίγαντες. Βλέπετε, η λύκη είναι ασφαλής. Κάπου στο Βάναχαϊμ. Δεν είναι και το πρώτο μέρος που θα ψάξει ο Όντιν. Εδώ είναι! Κυνηγούν τον ήλιο και το φεγγάρι! Παλιές συνήθειες. Μέχρι που... δείτε! Κλέβουν το φεγγάρι! Κάπως. Ατρέα. Να! Ο Χάτι δεν έχει τι να κυνηγήσει. Να που και η ουράνια κλοπή έχει θύματα. Δεν είμαι σίγουρος για το ποιος είναι αυτός, αλλά κάποιος έρχεται και σώσει το φεγγάρι. Και έπειτα, το φεγγάρι καλύπτει τον ήλιο. Ολική έκλειψη. Έχω 100 χειμώνες να δω τέτοια. Αλλά μετά κυνηγούν ένα βέλος και όλα γίνονται όπως πρώτα. Και τι σχέση έχουν όλα αυτά, ναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Δείτε, να το Ράγναροκ. Βλέπετε ποιος ηγείται των στρατιών εναντίον του Όντιν. Ο Τιρ, για να παίρνει μέρος στο Ράγναροκ,
Τότε πρέπει να είναι ζωντανός. Σωστά. Μιμίρ, είναι δυνατόν? Ο Όντιν μου είπε ότι σκότωσε τον Τύρ. Και τότε με εμπιστευόταν, ή έτσι πίστευα. Κι αν δεν τον σκότωσε? Κι αν όλο αυτό το διάστημα το κρατάει εχμάλωτο κάπου? Και γυρίσαμε στα Αν. Αρκετά. Στάσου! Επιστρέφουμε σπίτι. Στάσου! Θέλω να σου δείξω κάτι ακόμα. Είναι εδώ έξω. Τι είναι αυτό? Όλα όσα βρήκα. Δηλαδή, σχεδόν όλα. Είναι τεχνοτροπία των γιγάντων. Ήσουν πάλι στο Γιότουνχάιμ? Όχι. Το βρήκα σε έναν από τους άλλους βωμούς. Άλλους βωμούς. Σε πόσους πήγες τελικά? Να, ξέρεις, σε όλους. Σε όσους κατάφερα να βρω στο Midgard, δηλαδή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά είναι σημαντικό. Όπως και όλα αυτά. Όσο ήμουν μέσα σε έναν από τους βωμούς, είδα εικόνα με τον Τύρ φυλακισμένο. Αλλά δεν ξέρω πού. Υπάρχουν ενδείξεις στους άλλους βωμούς. Αναφέρουν μαύρο καπνό και ματωμένη γη. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού... Μπορούμε. Ο Σίντρι με βοηθάει. Άκου, εγώ τον έπεισα. Δεν ήταν δική του ιδέα. Ήθελα απλώς κάποιον να με καλύπτει. Μαύρος καπνός. Ματωμένη γη. Μήπως βρίσκεται στο Μούσπελχάιμ? Δεν νομίζω. Ο Όντιν δεν έχει αξιόλογη παρουσία στα αρχαίγωνα βασίλεια. Αλλά η ματωμένη γη ίσως είναι ορυχείο, ναι. Το βασίλειο των Άνων ίσως. Το Σβάρδαλφχάιμ είναι πιο πιθανό. Τα ορυχεία τους βγάζαν μαύρο καπνό και Όντιν εξουσιάζει τους Νάνους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τότε αυτό είναι. Ότι κρατείται στο Σβάρδαλφχάιμ, σε κάποιο ορυχείο. Οπότε, τι κάνουμε? Σπίτι.